Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τους δράστες της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Μέγγα. στο βίντεο φαίνεται η μηχανή με τους δύο δράστες κατά τη διαφυγή τους, να περνά την οδό με γίστης, ενώ διακρίνεται ο οδηγός να φοράει κράνος, και ο συνοδηγός, που φοράει σκούφο και μάσκα, να κρατάει ακόμη το όπλο στα χέρια του. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλεία πολυκατοικία τη περιοχή, 1,5 χιλιόμετρο μακριά από την οδό Άνινου στο παρκάκιο όπου έπεσε νεκρό ο αστυνομικό συντάκτη. Μέσα σε ένα λεπτό οι δολοφόνοι είχαν καταφέρει και είχαν διανύσει 1,5 χιλιόμετρο, είχαν αναπτύξει μάλιστα και αρκετά μεγάλη ταχύτητα και είναι 800 μέτρα μακριά από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος όπου φαίνεται ότι κατέληξαν και από εκεί διέφυγαν προς άγνωστη μέχρι αυτήν την ώρα κατεύθυνση. οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο εκτελεστής κρατούσε το όπλο γιατί ήθελε να είναι σε ετοιμότητα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει εκ νέου, έχοντα αλλάξει γεμιστήρα, παράλληλα, έκλεισε να μην αναπαράγονται οι κασίες για τη δολοφονία, αφήνοντα την αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη, κάνει μέσω των δικηγόρων τη η οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει βίντεο αλλά και κλήσει που έγιναν στην περιοχή. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε από τι δικαστικέ αρχέ, έχει ζητηθεί να κρατηθεί το υλικό τριών ημερών περασμένη εβδομάδα τόσο τη ημέρα τη εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ όσο και τι προηγούμενε ημέρε. Το υλικό προέρχεται από τι κάμερε ασφαλεία στου δρόμου όπου υπάρχουν για τον έλεγχο τη κυκλοφορία των οχημάτων, όχι μόνο στη λεωφόρο Ποσειδόνο αλλά και σε πολλά άλλα κεντρικά οδικά δίκτυα τη Αθήνα. Έτσι ώστε να καταφέρουν οι αστυνομικοί από την ανάλυση που θα κάνουν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο όπου έχουν κρύψει τη μοτοσυκλέτα.